Μάλιστα κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι όλα θα τα ακούσουμε. Ακούστε παραλογισμό. Επιμένει η γυναίκα του να μην δουλεύει, αλλά από πάνω της τη λέει και ότι δεν δουλεύει. Ναι, 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 μπορείς να είσαι παραλόγος, μπορείς. Μου γράφει μία φίλη. Θέκλα μου καλημέρα. Μπορείς να κάνεις ένα βίντεο για σύζυγο που δεν αφήνει τη γυναίκα του να δουλέψει αλλά τη στη λέει κιόλα από πάνω που δεν δουλεύει, ενώ αυτή μεγαλώνει τα παιδιά του. Έχω να σου πω μια ιστορία για άντρα που δεν αφήνει τη γυναίκα του να δουλέψει, αλλά τη λέει και από πάνω. Με λίγα λόγια, γνωρίστηκαν μικρά παιδιά, εκείνο είχε δουλειά, ενώ εκείνη δεν την άφηνε να πάει να δουλέψει, λέγοντα τη πω θα μεγαλώσει τα παιδιά του και πω δεν χρειαζόταν να πάει να δουλέψει, γιατί τη τα είχε όλα ό,τι ήθελε, όπω και έγινε. Δηλαδή, γνωρίστηκαν αυτοί νεαροί. Αυτό είχε τη δουλειά του, τη είπε: Δεν θέλω να δουλεύει. Θα σου τα παρέχω όλα. Εγώ θα είμαι ο άντρα κουβαλητή και εσύ θα καθίσει στο σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά μα. Όλα ό,τι χρειάζεσαι θα τα έχει από μένα. Το συμφώνησαν αυτό, μικρά παιδιά, και έγινε. Στην πορεία, ο άνδρα άνοιξε μια επιχείρηση στο όνομα τη γυναίκα του. Αλλά με μια δουλειά που την ήξερε πολύ καλά εκείνο, δεν την ήξερε η γυναίκα του. Και ενώ η γυναίκα του ήθελε να μάθει και να εξελιχθεί, αυτό όλο την άφηνε πίσω με δικαιολογία πως δεν τα κάνει καλά, για να κάνει λάθη και να βγαίνει εκείνο ο έξυπνο, και όλο την απόπερνε και τη φώναζε και δεν την άφηνε να εξελιχθεί. Οπότε η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε με πείσμα για να μείνει και να μαθαίνει και έμαθε και στα παιδιά της τη δουλειά για να μην έχει το πάνω χέρι μόνο εκείνος. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε ευκαιρία πιο παλιά, αλλά και τώρα όταν νευρίαζε και όταν νευριάζει της λέει ότι ποτέ δεν δούλεψες και δεν ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις. Πώς διαχειρίζεσαι έναν τέτοιον άνθρωπο και τι πρέπει να κάνουμε για να μην φτάνουμε σε αυτό το αδιέξοδο. Καταρχάς, δεν κάνουμε τέτοιες συμφωνίες. Ότι θα παντρευτούμε και θα δώσουμε από την αρχή παραχώρηση, θα παραχωρήσουμε το δικαίωμα μας στην εργασία στο μελλοντικό μας άνθρωπο επειδή αυτός μας το ζητάει. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν ζούμε στο 1800, ούτε στο 1700, ούτε στο 1900. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον δεν είναι κοινωνικό ταμπού να εργάζονται οι γυναίκες και πλέον για να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια, είναι καλύτερα να δουλεύουν και οι δύο, ώστε να επιμερίζεται το βάρος τόσο της εργασίας εκτός σπιτιού, όσο και της εργασίας εντός σπιτιού. Και εδώ που τα λέμε, τα μικρά τα παιδιά χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, που είτε ο πατέρας να πάρει άδεια, Πατρότητα τι λένε, η μητέρα να πάρει άδεια μητρότητα ώστε να παραμείνουν στο σπίτι για να φροντίζουν το βρέφος στους πρώτους μήνες της ζωής του μέχρι να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να πάει σε έναν βρεφονιπιοκοπικό σταθμό ή σε έναν υπεγωγείο και το καθεξής. Τα παιδιά δεν θα είναι μια ζωή κρεμασμένα πάνω στο βυζί της μάνας τους, ούτε μια ζωή θα ταΐζονται από μπιμπερών. Τα βρέφη έχουν ανάγκη φροντιστέ που να είναι συνέχεια από πάνω του. Γνωρίζω ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν χωρί να κάνουν τέτοια συμφωνία. Δεν συμφώνησαν δηλαδή να δουλεύει μόνο ο άντρα και η γυναίκα να κάθεται στο σπίτι. Στην πορεία όμω, όταν απέκτησαν παιδιά, είδαν ότι ήταν δύσκολο να φροντίσει τα παιδιά κάποιο άλλο φροντιστή. Δεν υπήρχαν γιαγιάδε ίσω τα οποία να μπορούν να τα αφήσουν, οι που να ήταν αξιόλογε για να φροντίσουν τα παιδιά ή δεν είχαν τα χρήματα για βρεφονιπιακό σταθμό ή τα χρήματα για το βρεφονιπιακό σταθμό ήταν περισσότερα από το μισθό τη μητέρα. Οπότε αυτά τα ζευγάρια αποφάσισαν συνειδητά να παραμείνει η μητέρα στο σπίτι και ο πατέρα να εργάζεται. Όταν όμω τα παιδιά του μεγάλωσαν αρκετά ώστε να μπορούν να φοιτήσουν σε έναν υπηαγωγείο, οι μητέρε αυτέ επέστρεψαν στην εργασία του. Και επίση υπάρχουν και λιγότερα ζευγάρια, αλλά υπάρχουν στο οποίο ο πατέρα παρέμεινε στο σπίτι επειδή η εργασία του ίσω είχε χαμηλότερα εισοδήματα ή επειδή ήταν χωρί εργασία εκείνο το διάστημα. Παρέμεινε ο πατέρα στο σπίτι όσο τα παιδιά τα βρέφη και όταν αυτά ήταν αρκετά μεγάλα για να φοιτήσουν σε ένα νηπιαγωγείο, επέστρεψε στην εργασία. Ε, ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, οπότε δεν είναι καλή ιδέα να εφαρμοζούμε παλιότερα μοντέλα. Το σύγχρονο μοντέλο είναι ότι και άνδρες και γυναίκες εργάζονται και έχουν δικαίωμα στην εργασία και οι άντρες και οι γυναίκες. Τώρα εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, έχει τα δικά του θέλω, τις δικές του επιδιώξεις και αν δύο άνθρωποι συμφωνούν μεταξύ τους και τα βρίσκουν και κάποια γυναίκα θέλει να μην εργάζεται, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες προτιμούν να είναι νοικοκυρές να εργάζονται από το σπίτι. Από τη στιγμή που το θέλουν και το επιθυμούν και ο άντρα του συμφωνεί και το υποστηρίζει κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα όμω είναι να θέλει η γυναίκα να εργαστεί, να θέλει η γυναίκα να δραστηριοποιηθεί εκτό σπιτιού και ο άντρα τη να μπαίνει εμπόδιο. Γιατί? Για να την έχει υποταγμένη. Για να τον έχει η γυναίκα του ανάγκη. Είναι κομπλεξιλίκη ενό ανδρό, όπω στην περίπτωση τη κοπέλα που μα έστειλε την ιστορία τη, να θέλει η γυναίκα του να μην εργάζεται και να εργάζεται μόνο αυτό γιατί μέσα από το αίσθημα μειονεξίας που νιώθει, παίρνει αυτή την απόφαση να μην έχει πρόσβαση η γυναίκα του στην εργασία, ούτω ώστε να μην ανεξαρτητοποιηθεί και να τον έχει ανάγκη ουσιαστικά. Ε, φαίνεται ότι έχει ένα στυλ προσωπικότητας ο άνθρωπος αυτός, το οποίο δεν είναι υγιές. Πολύ πιθανόν να έχει έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή να θέλει να επιβάλλεται στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Η γυναίκα λέει ότι έκανε την επαναστασή τη, ότι έμαθε τη δουλειά με πολλέ δυσκολίε. Αυτό ο πόλεμο, ο ψυχολογικό που τη έκανε. το ότι ο άνθρωπο είναι ναρκιστή και τη έκανε και gaslighting, γιατί είναι gaslighting αυτό, την έβγαζε τρελή. Τη δημιουργούσε δηλαδή εμπόδιο όντως ώστε αυτή να μην τα καταφέρνει και μετά αυτός να τη τη λέει ότι κοίταξε δεν τα κατάφερες και κοίταξε εδώ απέτυχες και αυτό το κάνεις λάθος και δεν σου κόβει και δεν ξέρεις και δεν δουλεύεις. Πώς το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα με το να μην παντρευόμαστε τέτοιου ανθρώπους. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις νέες κοπέλες ότι δεν είναι έξυπνο τρόπο σκέψη. Είναι πονηρό τρόπο σκέψη να σκέφτεται μια νέα κοπέλα ότι εγώ θα βρω κάποιον ο οποίο θα έχει χρήματα και θα κάθομαι στο σπίτι και δεν θα δουλεύω και θα με βασίλισσα. Είναι ένα πονηρό τρόπο σκέψη αυτό. Που ίσω κάποιε φορέ μέσα από την κοινωνία με να προωθείται αυτό ο τρόπο σκέψη ότι μια κοπέλα θα τύλιξει εντό εισαγωγικών κάποιον ο οποίο θα έχει καλή δουλειά και θα έχει καλά χρήματα και δεν θα χρειαστεί να δουλέψει. Δεν είναι ζωή αυτή που είναι αξιόλογη για να την επιδιώξουμε. Δηλαδή να ψάχνουμε κάποιον για να μας τραβά τα έξοδα μας. Να εργάζεται για να καθόμαστε εμείς και να μας υπηρετεί τροποντινά. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο περιποιεί τιμή για μια γυναίκα να το επιδιώκει. Εννοείται ότι η κοπέλα που έστειλε το email σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν τέτοιες απόψει απόψεις, ότι υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγες, ότι δεν είναι πολλές, οι οποίες μεγαλώνουν τις κόρες τους με την νοοτροπία να βρεις κάποιον πλούσιο να τη λήξεις για να κάθεσαι στο σπίτι και να μην εργάζεσαι και αυτός να φέρνει όλα τα χρήματα. Δεν είναι στόχη ζωή αυτή που βοηθούν μια γυναίκα να εξελιχθεί και μια γυναίκα να αναπτύξει όλο τη το δυναμικό. Δεν είναι μόνο το να έχουμε χρήματα και το να μην εργαζόμαστε που μας δίνει ευτυχία. Η αεργία δεν είναι μία αρετή. Η αεργία. Μιλάμε τόσες φορές εδώ στο κανάλι για την πνευματική τεμπελιά. Και για το ότι οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι που επιδεικνύουν πνευματική τεμπελιά. Άμα είναι τόσο άσχημο πράγμα η πνευματική τεμπελιά, φανταστείτε πόσο πιο άσχημο πράγμα είναι η κανονική τεμπελιά. Δεν λέω ότι οι γυναίκες που είναι οικοκυρές και εργαζόνται από το σπίτι είναι τεμπέλες σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι όλες οι γυναίκες επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι αν ένας άντρας επιδιώκει να έχει μια γυναίκα που να μην εργάζεται, αυτό να μας προβληματίσει, γιατί ίσως να θέλει να έχει μοχλό πάνω σε αυτή τη γυναίκα leverage και να την κάνει ό,τι θέλει, να του υποτάσσει τη γυναίκα αυτή. Και αν μια γυναίκα επιδιώκει να κάνει ένα τέτοιο στυλ γάμου που να μην εργάζεται αυτή και να εργάζεται μόνο άνδρα, να μα προβληματίσει αυτό γιατί μπορεί να μην σημαίνει ότι τι καλή γυναίκα και θα είναι υποτακτική στον άνδρα. Δεν μπορεί να σημαίνει μια γυναίκα η οποία να θέλει να τεμπελιάσει. Εντάξει, ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι οι γυναίκε που εργάζονται από το σπίτι, οι οικοκυρέ, είναι τεμπέλε. Εντάξει, να μην παρεξηγηθώ. Αυτά. Τι να σου πω, κόρη, έμπλεξε εσύ που έστειλε την επιστολή. Ε, εφόσον είναι στο όνομά σου επιχείρηση και εφόσον έχεις μάθει και εσύ τη δουλειά και τα παιδιά σου έχουν μάθει τη δουλειά δες τι θα κάνεις κάνε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς γιατί προφανέστατα ζεις σε μια προβληματική σχέση πάρε συμβουλές από νομικό για το πως να κινηθείς αλλά δεν είναι αδιέξοδο η καταστάσή σου είναι basic αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώ απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Καλή δύναμη.